και ξαφνικά κατεβαίνει από την πολυκατοικία της Αγίας Σοφίας όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά το βράδυ της Τρίτης ένας πυροσβέστης με πολιτικά. Φορούσε μάσκα και αναπνευστήρα. Έσβηνε φωτιές. Επρόκειτο για τον διοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού, ο οποίος είναι επιχειρησιακά υπεύθυνος για την πόλη της Πάτρας, τον Βασίλη Μαρτζάκλη. Ήταν εκτός υπηρεσίας, έμενε όμως κοντά, έσπευσε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει και μπήκε στη μάχη. Οι πολίτες που παρακολουθούσαν τη σκηνή τον θαύμαζαν. Ο διοικητής έδρασε χωρίς παρουσία καμερών, χωρίς να επιδιώκει καμία δημοσιότητα. Αργότερα έφτασαν οι κάμερες όταν η πυρκαγιά στο διαμέρισμα είχε ήδη σβήσει. Ο Βασίλης Μαρτζάκλης, με καταγωγή από τον Πύρικο, είναι πτυχιούχος αξιωματικός πυροσβεστικού σώματος το 2002 και πτυχιούχος δημόσιας διοίκησης Παντίου Πανεπιστημίου το 2014. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος διδάκτορ επίσης. Έλαβε μέρος στην κατάσβεση μεγάλων αστικών πυρκαγιών Αθήνα, Πειραιά, Πύργο, Πάτρα, στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών Αττική, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Εύβοια, Λακωνία, Πύλιο, Σάμο και Βάλια Κάλντα, Ζάκυνθο. Στη διαχείριση αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης φυσικών καταστροφών, σεισμοί στην Αθήνα, Λευκάδα, πλημμύρες στην Αθήνα, Πύργο Πάτρα, τεχνολογικών ατυχημάτων, Αθήνα Πάτρα. Επίσης, συμμετέχει σε πλήθος επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Επίσης, έχει διδακτικό έργο. Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά όταν φτάσαμε, γιατί ήταν έξω από το κτίριο. Φτάσαμε 4 οχήματα και 10 άνδρες, περιορίσαμε τη φωτιά στο χώρο του πνευματίου και καταφέραμε να τη σβήσουμε. Σας βλέπουμε πολιτικά, ήσασταν κοντά. Ήμουν κοντά και ήρθα μέσα στο συμβάν για να μπορέσω να ανταποκριθούμε στο έργο στην προστασία του πολίτη.